Καλοκαιρινός θα έλεγα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είχα μια πολύ γεμάτη μέρα. Γενικά οι μέρες είναι πολύ γεμάτες. Σήμερα ξεκινήσαμε με την επίτροπο την κυρία Βεστάγκερ πολύ πρωί. Ναι. Έχουμε κάνα κάποια ωραία είδηση. Ναι, για δώστε μας πριν μπούμε. Όχι, εγώ έχω μια πολύ καλή συνεργασία και με την ίδια προσωπικά αλλά και με την Digicom. Yeah. Γιατί πάρα πολλά από τα έργα τα οποία φτιάχνουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξη δεν είναι από την Digicom. Όπως η διπλή ανάπλαση είχατε πριν τον Δήμαρχο, όπου μαζί δουλεύουμε την διπλή ανάπλαση. Πιστεύω μέσα στον Ιούλιο θα γίνει επιτέλους και διαγωνισμός για να ξεκινήσει το έργο. Εκκρεμεί μια τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που να ψηφιστεί αυτές τις μέρες. Πάμε στην τελική αιτία, τα λεφτά υπάρχουν. Η Digicom και η διαπραγμάτευση πάει πολύ καλά εκεί. Και έχουμε ήταν αυτή η που κανονικά εδώ θα είναι στη δημόσια διαβούλευση και έπρεπε να συντονίσουμε την κυρία Βεστάγκερ την κουβέντα μας για το πώς θα πάρουμε γρήγορα το comfort letter, το λεγόμενο, για να προχωρήσουμε. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο λατρεύετε την ιστορία, θέλω λίγο να μας περιγράψετε για αυτόν τον ιστορικό χώρο, γιατί εγώ στην εισαγωγή όταν ξεκίνησε το συνέδριο είπα κάποια πράγματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι... Ένα κομμάτι της ιστορίας του ιστορικού χώρου είναι ο Άδωνης Γεριάδης. Αλλά η αλήθεια είναι τα πρώτα λεφτά δικά μου που έβγαλε ζωή μου, τα έβγαλε εδώ. Α, ναι, δηλαδή. Δεν το ρώτησα τυχαία. Όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου, μπήκα σε μια δημόσια εγγραφή σε μια εταιρεία, πήρα μετοχές. Τις πήρα 1.100 δραχμές τη μία, τις πούλησε 6.500. Με τους αντικριστές να τσακώνω για την είχα έρθει εδώ με τους φίλους μου, δηλαδή είχα δει πώς ήταν το... Για περιγραφή. Η ζώσα περιγραφή του χρηματιστηρίου. Ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα, επειδή όλα γίνονται ηλεκτρονικά, έχει χαθεί αυτό το πράγμα. Τότε ήταν αυτό πολύ πιο ζωντανό και πολύ... έχει πιο πλάκα. Δεν τώρα έχει μεγαλύτερη διαφάνεια και είναι πιο σωστό, έτσι. Αλλά τότε ήταν πιο... Μάλιστα. Ζωντανό. Εμείς έτσι κάναμε μια ιστορική αναδρομή. Να πάω εγώ στα θέματα της τεχνολογίας τώρα, στις έξυπνες πόλεις, που είναι και το θέμα του συνεδρίου μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος ο ρόλος του ΕΣΠΑ 21-27 στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το νέο ΕΣΠΑ, για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που πήρε έγκριση για τη νέα προγραμματική συμφωνία και ως πλαίσιο αρχών, αλλά και πια και ως προς τα διάφορα τομεακά προγράμματα. Γιατί σήμερα που μιλάμε, έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις όλων των τομεακών προγραμμάτων της Ελλάδος. Η δεύτερη χώρα ακόμα είναι περίπου 6 μήνες πίσω από εμάς. Ο μέσος είναι ένα χρόνο πίσω από εμάς. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τον κόσμο? Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκταμιεύσει λεφτά από τη νέα προγραμματική συμφωνία μέσα στο 2022. Μπορεί για κάποιες άλλες χώρες αυτό να μην έχει μεγάλη σημασία, γιατί έχουν διάφορες άλλες χρηματοδοτικές πηγές για την οικονομία τους, οπότε να μην τους νοιάζει να πάρουν γρήγορα λεφτά από το νέο ΕΣΠΑ. Για την Ελλάδα όμως ήταν ένα και προσωπικό μου στοίχημα ως υπεύθυνος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, άρα και του ΕΣΠΑ, να μην αφήνουμε να υπάρξει, αγαπητή κυρία Παναγωπούλου, αυτό που λέτε χρηματοδοτικό κενό. Γιατί εμείς έχουμε έλλειμμα χρηματοδότησης στην οικονομία μας. Το πετύχαμε. Αυτή τη στιγμή, καταλάβετε, στην Ελλάδα έχουμε ταυτόχρονα και λειτουργούν πλέον τρεις κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης, όπου μαζί με τις αγροτικές επιδοτήσεις γίνονται τέσσερις. Δηλαδή, έχουμε ταυτόχρονα το τρέχον ΕΣΠΑ, το οποίο ακόμα κινείται, το 14-20, που θα έχουμε χρήματα λαμβάνουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έχουμε το νέο ΕΣΠΑ, όπου θα έχουμε τα πρώτα προγράμματα στον αέρα το Σεπτέμβριο, άρα τις πρώτες εκταμιεύσεις Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2022. Και έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο επίσης προχωράει. Χθες βγάλαμε την πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις και τις μικροψηφιακές συσκευές. Θα πάμε και σε αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και 445 εκατομμύρια σωστά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χθες, πολύ σημα... η πλατφόρμα ήταν στον αέρα από χθες. Θα μας πείτε λίγο, θα μας περιγράψετε αυτά. Για τις έξυπνες πόλεις, ποια προγράμματα. Μέσα λοιπόν στο νέο ΕΣΠΑ και... Συγγνώμη, γιατί παρασύρθηκα λίγο με τα γενικά. Όχι, όλα θα τα αναλύσουμε εδώ πέρα. Έχετε δεν ξέρω, έχω συνηθίσει μαζί σου να έρχομαι στο Μίγκα και να μην με αφήνουν να πω στα 20 δευτερόλεπτα. Εδώ δεν είμαστε εκπομπή. Τα 20 δευτερόλεπτα με κόβετε. Έχετε χρόνο. Άδωνη Γεωργιάδη, φίλε Υπουργέ, έτσι που κάποιοι λένε ότι μοιάζουμε κιόλας. Λοιπόν, ναι, δεν σας κοιτάξω εγώ καλύτερα. Λίγο μοιάζουμε. Κάτι έχετε κοινό. Αλλά εγώ είμαι λίγο πιο ωραίος. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, δεν υπάρχει. Αλλά επειδή εδώ πέρα έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε στον κόσμο, δεν μπαίνουμε σε πολιτική αντιπαράθεση προς Θεού. Και να σας πω και κάτι, είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρει τον κόσμο να τα μάθει. Πολιτική αντιπαράθεση με δημοσιογράφο δεν μπορεί να κάνει. Όχι, εννοώ δηλαδή να σας κάνουμε ερωτήματα. Εκτός αν είναι εξαιρετικά λαϊκιστής, πως ή δεν είσαι. Είσαι λίγο λαϊκιστής. Είμαστε φίλοι. Είμαστε αγαπημένοι φίλοι. Ενώ αντίθετα, κατέρευε Παναγωπούλου, δεν είναι καθόλου αυτή τη βασική διαφορά. Αυτό είναι σημαντικό. Πολύ ωραία, ξεκινήσαμε να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Απολαμβάνουν την κουβέντα και οι φίλοι μας, ξέρετε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι που θέλει, απαντώ στα πάντα. Σαν μια ζωντανή εκπομπή είμαστε εδώ. Πολύ ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν αυτά, είναι το στοιχείο μου. Λοιπόν, νέο ΕΣΠΑ. Το 1/3 είναι ούτως ή άλλως digital.
στα πλαίσια του digital τώρα, και επειδή έχουμε βάλει, όπως ξέρετε, πάρα πολλά χρήματα και στις περιφέρειες, πολύ περισσότερο από πριν, περίπου 30% παραπάνω, αλλά και κεντρικά εμείς, το κομμάτι των έξιμων πόλεων είναι, θα έλεγα, η δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ. Η πρώτη είναι η πράσινη ενέργεια και ό,τι αφορά στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας, που έχουμε ήδη ξεκινήσει προγράμματα. Η αμέσως δεύτερη προτεραιότητα είναι οι έξιμες πόλεις. Οι έξιμες πόλεις, δηλαδή η μετατροπή των δήμων που κατοικούμε σε χώρους Internet of Things, δηλαδή σε χώρους όπου όλα θα γίνονται, θα είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα και άρα θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα από το αν η κάδη απορριμμάτων πρέπει να περάσει το απορριμματοφόρο την τάδε μέρα και να του αδειάσει ή όχι. Θα πει αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία, ρε Άδωνη. Έχει ακούσει πόσο μεγάλη σημασία έχει. Εάν μπορεί να έχει τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των απορριμματοφόρων του Δήμου και πότε θα περνάνε του κάδου, ώστε να περνάνε το αντικάδι θα είναι πράγματι γεμάτοι και όχι όταν είναι μίσο γεμάτοι, αυτό μπορεί να σου εξοικονομήσει σε καύσιμα στα απορριμματοφόρα, άρα και σε περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το διοξείδιο του άνθρακα και από την κίνηση των οχημάτων, περίπου το 50% από όσο ξοδεύει τώρα. Και η ταλαιπωρία των δημοτών επίσης. Η ταλαιπωρία των δημοτών, σωστά, είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άρα, όταν θα έχει Internet of Things, δηλαδή έξιμες πόλεις, αυτό το απλό πράγμα που μπορεί ο δημότης να μην το ξέρει ότι μπορεί να γίνει, σήμερα μπορεί να γίνει. Ναι. Και εμείς θα το χρηματοδοτήσουμε. Και υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που ήδη προηγούνται σε αυτά. Δεν είναι όλοι οι δήμοι στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα το αναπόσω, δεν κάνει, γιατί είναι σαν να προτάσω κάποιο δημάτιο ή αντικά από τον άλλο και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω εδώ στο συνεδρίο. Αλλά μπορούμε να το πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι δήμοι που είναι πολύ εξελιγμένοι και προχωράνε. Υπάρχουν άλλοι δήμοι που δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Εμείς θα δώσουμε σε όλους τους δήμους τους πόρους, ώστε εκείνοι οι δήμαρχοι που θα θελήσουν να αλλάξουν τη ζωή των συμπολιτών τους κατά αυτόν τον τρόπο, θα βρουν προγράμματα και χρήματα για να το κάνουν. Τα κονδύλια ποια θα είναι για τις έξιμες πόλεις από το ΕΣΠΑ? Κοιτάξτε, το ΕΣΠΑ θα δώσει για το digital κομμάτι περίπου 7 με 8 δισεκατομμύρια. Άρα θα δώσουμε αρκετά. Δεν θα δούμε όλα για τις έξιμες πόλεις. Ναι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι θα δοθεί για τις έξιμες πόλεις. Σε τι βάθος χρόνου, Υπουργέ? 6 και 3 χρόνια. 6 και 3 χρόνια. Τώρα, επειδή. 6 είναι η πραγματική περίοδος δηλαδή και 3 είναι η παράταση που παίρνουν. Θέλω λίγο να γίνω. Νήσιν 3 λέγεται στην τεχνική ορολογία του ΕΣΠΑ. Ωραία. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, γιατί μέσα από αυτό το συνέδριο θέλουμε να μάθουμε πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα, αν έχετε κάποια προγράμματα ήδη που τρέχουν ή άλλα που θα ανακοινωθούν το επόμενο. Μιλάμε, πήραμε μόλις την έγκριση των τομεακών μας προγραμμάτων. Τώρα ξεκινάμε να γράφουμε προσκλήσεις. Ήδη το συνέδριο που ανασχολείται τώρα που κάνει ο οικονομικός ταχυδρόμος είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Διότι θα ακουστούν εδώ, όχι από μένα. Ναι. Εγώ έρχομαι απλώς για να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί ποιες είναι άντοτες. Φαντάζομαι από όλους τους άλλους προσκεκλημένους που έχετε θα τεθούν ιδέες που μπορούμε να τις κάνουμε πράξη. Δηλαδή αν έρθουν τώρα η ΚΕΔΕ, λέω ένα παράδειγμα. Και μας πει ότι θέλουμε να προτάξουμε στις έξιμες πόλεις αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε σε θέση τώρα να κάνουμε προγράμματα και να βγάλουμε προσκλήσεις. Και να είμαστε και πάρα πολύ γρήγοροι. Γιατί την διάρκεια έχουμε μάθει, όπως ξέρετε, τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα έχει περάσει από την θέση 19 στη θέση 1 στην απορρόφηση προγραμμάτων. Είμαστε πραγματικά πολύ γρήγοροι. Σήμερα, κυρία Βεστάγκερ, στην ομιλία της μας έμπλεκε το εγκόμιο χώρα ενώ και ως Υπουργείο για το ότι είμαστε παράδειγμα πια προς μίμηση για την υπόλοιπη Ευρώπη και έτσι θέλουμε να παραμείνουμε. Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης σε αυτή τη διαδικασία ποιος θα είναι? Είναι συμπληρωματικός του ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα εργαλείο που το έχουμε άπαξ. Το ΕΣΠΑ είναι διαρκές. Ήρθε λόγω του COVID. Για πρώτη φορά έχουμε ταυτόχρονα 2 διαφορετικά εργαλεία ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με κοινούς όμως στόχους. Γιατί εμείς δουλέψαμε, θα έλεγα εδώ, ήταν πρώτη φορά που έπρεπε να σχεδιαστεί κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο μπορούσαμε πιο επαγγελματικά. Δηλαδή, τι κάναμε? Βάλαμε πρώτα την Επιτροπή Πυσαρίδη, την περίφημη, και μας έφτιαξε το γενικό πλάνο της χώρας. Δηλαδή, πού θέλουμε να είναι τα επόμενα 7 με 8 χρόνια. Ποιοι είναι οι τομείς της οικονομίας μας, που έχουμε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα και αξίζει να επενδύσουμε, ή ποιοι είναι οι τομείς που είναι πια υπερκορεσμένοι και εκεί είναι κρίμα να κατευθύνουμε λεφτά, γιατί πια δεν έχουν καμία επίπτωση. Αφού πήραμε αυτό το γενικό πλάνο, σχεδιάσαμε πάνω στο γενικό πλάνο το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βάλαμε μέσα στην Επιτροπή του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσα στο νέο ΕΣΠΑ πρόσωπα κοινά, ώστε να αποφύγουμε αυτό που λέμε στην χρηματοδοτική ορολογία το overlapping. Να κάνουμε ταυτόχρονα 2 ίδια πράγματα, όπου αυτό δεν έχει νόημα, γιατί ούτως ή άλλως οι ανάγκες είναι κοινές. Και έτσι έχουμε κάνει 2 συμπληρωματικά μεταξύ τους χρηματοδοτικά εργαλεία χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους, που θα επιταχύνουν και την πράσινη μετάβαση της χώρας, που είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα, αλλά και την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, στην οποία μπορούμε να πω ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά. Στο κομμάτι της καινοτομίας, που είναι και το αντικείμενο αυτού του συνεδρίου, τι πρόβλεψη έχετε και πότε θα ξεκινήσουν να τρέχουν προγράμματα και να τα χρηματοδοτήσετε? Προγράμματα και αν έχουμε και κάποια εικόνα του ποσού. Πόλεις σε δήμους θα ξεκινήσουν από αυτό το Σεπτέμβριο. Α, τόσο σύντομα. Είμαστε αρκετά όριμοι για να το κάνουμε. Και είναι προγράμματα και για την
ενεργειακή εξονόμηση μέσω του Internet of Things και όπως περιέγραψα προηγουμένως, για να μπορείς να κάνεις καλή διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου μέσω του Internet of Things και για να μπορείς να φτιάξεις προγράμματα που θα παρέχουν υπηρεσίες δωρεάν διαδικτύου σε όλους τους πολίτες, ξέρετε, με τις έξυπνες στάσεις, όπως να έχεις ταυτόχρονα φωτοβολταϊκά, να παράγεις σήμα διαδικτύου και να έχεις ενεργειακή εξονόμηση και την κλιματική παρακολούθηση. Γιατί ένα από τα κομμάτια που μπορεί να έχει το Internet of Things για τους Δήμους είναι να έχει παραδείγματος χάρη μέτρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και να βλέπει τη μόλυνση που έχει ο αέρας ή τη ρήπανση, την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο, συνέχεια, 24 ώρες το χρόνο. Άρα μπορεί να σχεδιάσει ο Δήμος πολιτικές γύρω από αυτό το θέμα ή σε Δήμους που είναι παραλιακοί να μπορούν να ελέγχουν την ποιότητα των υδάτων και να μπορούν να προσέχουν ώστε να είναι καθαρές οι ακτές τους. Είναι οι εφαρμογές, είναι στην πραγματικότητα άπειρες. Και αυτό είναι το ωραίο με αυτό το καινούριο κόμμα που ανοίγεται. Αυτή η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε στις πόλεις μας. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η γενιά η δική μου, πια αυτά μας φαντάζουν λίγο δύσκολα. Ναι. Με το γιού μου, ο οποίος τα καταλαβαίνει, τα παίρνει στα δάχτυλα. Αλλά τα παιδάκια πια με το που γεννιούνται είναι ένα λάπτοπ. Ναι. Ο μικρός μου, ο γιος ο Αλκαίος, χειρίζεται το κινητό μου πολύ καλύτερα από εγώ. Είναι 8. Ξέρει τα πάντα. Κατεβάζει τα πάντα, κατεβάζει τα λογέ. Θα με στείλει κανένα μήνυμα περίεργο και την πατήσετε. Δεν αποκλείεται αυτό γιατί είναι και λίγο ζωηρό. Μα έχουν υπάρξει παραδείγματα. Όντως, γι' αυτό λέω. Υπουργός που λέει πήρε το κινητό μου. Καλά, αυτό θα μάλλον fake, δεν ήταν πραγματικό. Μια υπουργός είχε πει ότι που έπαιζε ένα παιχνίδι το Super Ninja, όπως το λέγανε, το πήρε το εγγόνι μου. Αυτό ήταν πραγματικό. Αυτό ήταν πραγματικό, το άλλο ήταν fake. Το άλλο ήταν λίγο fake. Άρα λοιπόν μας λέτε. Ήταν για πολιτικούς λόγους, είναι πλάκι το παιδί. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι το Σεπτέμβριο, εγώ κρατάω λίγο τις ημερομηνίες γιατί είναι σημαντικές. Βέβαια και αργότερα θα σας ρωτήσω, Κατερίνα, αν αυτός ο Σεπτέμβριος. Δεν ξέρω, αν τον αναφέρατε, τυχαία. Δεν ξέρω, Υπουργέ, αν. Οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, όχι, δεν τους κατηγορώ αυτό, σε αυτό δεν φταίνει. Φταίνει για πολλά, αλλά όχι σε αυτό. Ναι. Ασχολούνται προφανώς πολύ με το πότε θα γίνουν εκλογές. Δεν ζούμε σε κενό, όλοι ακούμε τα ίδια. Η οικονομία παγώνει, είμαστε όλοι σε μια αναμονή. Η κυρία Παναγοπούλου την ελληνική οικονομία έχει παγώσει. Είμαστε σε μια γιατί στάση σήμερα αναμονής. Η κυρία Βεστάγκερ, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος, μας έλεγε ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα από όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Όχι, θα υπερασπιστώ την Κατερίνα στο εξής, ότι μπορεί να μην παγώνει με την έννοια να έχουν σταματήσει οι διαδικασίες. Θέλετε να κάνουμε μια βόλτα γύρω έξω από το δρόμο, αν είναι παγωμένη οικονομία. Αν είχαμε τη δυνατότητα. Αν βρείτε μια καρέκλα να κάτσετε. Θέλετε να πάμε με την κάμερα. Είμαστε σε ένα παρατεταμένο προεκλογικό κλίμα, εάν όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Δύο διαφορετικά πράγματα. Εκλογές θα γίνουν. Δημοκρατία έχουμε, μας αρέσουν εκλογές. Εγώ προσωπικά τους παρατηθέμαι και πολύ. Εσείς λέτε θα είναι στο τέλος της τετραετίας. Εγώ λέω θα γίνονται αποφασίσει ο κ. Πρωθυπουργός. Γιατί αυτό είναι η πραγματική ευθύνη. Άρα. Εγώ δεν έχω τέτοια ευθύνη, άρα δεν ανακατεύουμε σε κάτι που δεν με αφορά. Άρα θα γίνουν νωρίτερα. Πάρτε τηλέφωνο με τσουτάκι, καλέστε να δώσετε ένα κομμάτι. Μιλάτε κι εσείς. Η ενημέρωση που έχετε εσείς ποια είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καλό είναι οι εκλογές να γίνουν πάντα στο τέλος της τετραετίας. Και καλό είναι να συνηθίσουμε και εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί είναι το σωστό. Όμως, όπως λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι, θα πούμε ένα λατινικό. Έτσι. Το μισό το έμαθε ο Τσίπρας την εποχή του μνημονίου, το περίφημο που του έλεγε ο Σόιμπλε, pacta sunt servanda. Ναι. Συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Υπό την έννοια αυτή, συμφωνία να κάνει εκλογές κάθε 4 χρόνια, άρα pacta sunt servanda. Ναι. Όμως η πλήρης λατινική φράση, γιατί αυτή είναι η μισή, είναι pacta sunt servanda. Rebus sing standibus, εφόσον οι συνθήκες παραμένουν οι ίδιες. Ναι. Λοιπόν, το αν οι συνθήκες παραμένουν οι ίδιες ή όχι, θα το κρίνουμε όλοι και ο κ. Πρωθυπουργός. Ερώτημα στον Υπουργό Ανάπτυξης τώρα. Για την οικονομία, την ελληνική οικονομία, είναι καλό η χώρα να πάει τώρα σε εκλογές. Να θυμίσω ένα ορόσημο. 20 Αυγούστου βγαίνουμε από την για την ελληνική οικονομία και για την κάθε οικονομία, αυτό που σίγουρα δεν είναι καλό, είναι μια πολύ μακροχρόνια προεκλογική περίοδος. Μακροχρόνια προεκλογική περίοδος τι ζημιά προκαλεί, φέρνει οξία πολιτική αντιπαράθεση και αυτό μπορεί να τρομάξει επενδυτές, μπορεί να σταματήσει διάφορα project, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που την ώρα που οι πολιτικοί τσακώνονται μπορεί να καταλάβουν τις παράπλευρες απώλειες. Ναι. Άρα υπό την έννοια αυτή, η ευθύνη σε μια δημοκρατική πολιτεία, γενικά μιλάμε, για να τηρεί το χρόνο των εκλογών, δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, είναι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή είσαι έναν αρχαίο αντιπολίτη που κάθε μέρα λέει θα λέω εκλογές, και δεν πιστεύουν τον Υπουργό Ιστορικών και την άλλη μέρα κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι είναι κλέφτης γιατί άφησε το πόθεν έσχεστο γιατί πέθανε η μητέρα του. Ναι. Αν δηλαδή η Ελλάδα γίνει αυτό το πράγμα, αυτό προφανώς μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο. Γιατί το τέλος θα φάμε ένα στον άλλον. Και όχι δεν θα βρίσκουμε επενδυτή, δεν θα βρίσκουμε εργαζόμενο. Αυτό είναι ζημιά. Αν μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να συνολούνται καλόπιστα και να καταλαβαίνουμε όλοι ότι το παιχνίδι είναι έτσι, κάποιον ο λαός εκλέγει, αυτός κυβερνά, όσο κυβερνά, κυβερνά νόμιμα και όταν ο λαός αλλάξει απόφαση κυβερνά κάποιος επόμενος. Τότε μπορούν όλα να έχουν μια κανονικότητα. Καταλάβαμε. Τώρα μας πήγατε στην είδηση.
Λοιπόν, εγώ γράφω, εγώ θα βάζα τίτλο ότι ο Άδωνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Όχι. Να αφαιρέσει κανένα το τίτλο. Ο Άδωνης είπε. Το χρόνο των Αγγλών το ξέρει μόνο ο Μητσοτάκης. Είπατε πάκτα σουν σερβάντα, αλλά όταν είναι για το οποίο με ρωτήσατε, είναι μια γενική αρχή. Αν ως Υπουργός Ανάπτυξης θα ήθελα να έχω 12 μήνες τοξικό πολιτικό κλίμα. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν κακό για την Ελλάδα και την οικονομία. Σεπτέμβριο να το κλείσουμε το χώρο εδώ για το Σεπτέμβριο για να κάνουμε εκλογική βραδιά. Εγώ εκλέγω στη Βόρεια Αθήνα. Δεν θα κάνω εδώ προεκλογικές συγκεντρώσεις. Θα τις κάνω λίγο πιο βόρεια. Λοιπόν, επειδή πραγματικά να επιθέσω, γιατί σας σχέση που έχει παρελθόν και ξεφεύγετε λίγο. Αγαπάμε πολύ ο ένας τον άλλον και το ξέρω. Λοιπόν, τον έχω παρακολουθήσει πολλά χρόνια. Ναι. Από την εποχή που ήταν και στο Βήμα και έγραφε, αλλά και ταυτόχρονα ήταν στον κύριο Παδάκη στο πρωινό του Αντένα. Και κάπου θα άκουσα τον κόπο να γίνει και ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο στη Δημοσιογραφία. Πώς είναι διαφορετικός ρόλος, δεν το καλέω ως κατηγορία. Διαφορετικό ακροατήριο, διαφορετική αποστολή, διαφορετικός ρόλος. Δηλαδή, στην ίδια κοπή. Ο Ντίνος στο Βήμα με τον Ντίνο στο γυαλί ήταν ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο Μίστερ Χάιντ. Διαφωνώ κάθετα. Γιατί θα θυμίσω κι εγώ για τον Άδων ότι άλλα λέγε κάποτε. Ο Άδων είναι σταθερό. Κοιτάμε το μνημόνιο από την αρχή, δεν αλλάξαμε ποτέ. Δεν έχει από κόμμα για να σε μείνει σταθερό στην άποψη. Πάμε να δούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ναι, και επειδή πριν λέγαμε. Όλο αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Και στην οικονομία. Γιατί λέγαμε πω το καλό είναι για εμά, αλλά και στην οικονομία πώ βοηθά. Ο ψηφιακό μετασχηματισμό αυτά τα τρία χρόνια. Όλοι έχουν καταλάβει πόσο βοηθάει. Γιατί η Ελλάδα ψηφιακά δεν είναι σήμερα εκεί που ήταν πριν από τρία χρόνια. Είχατε τον Κυριάκο με τον Πυρακάκη, τον είχατε. Απολαύσαμε την κουβέντα, μας έβγαλε και πολλές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ απολαυστικός. Είναι πολύ απολαυστικός ομιλητής. Ναι. Και ως τέτοιος απολαυστικός ομιλητής προσεκλήθηκε, μου έκανε τιμή να δεχθεί και παρουσίασε το βιβλίο μου στο Ελληνικό Κόμμα πριν από δύο εβδομάδες. Και αύριο να το πω και αυτό, μια και είμαστε στον αέρα. Αύριο Τετάρτη, 8 το απόγευμα, παρουσιάζω το βιβλίο μου στην Κηφισιά στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Είστε με στο κλίμα, αν θέλετε. Φέρε, καλώς μας είπε. Βόρειο τομέα. Έτυχε να βγει. Γιατί το άλλο το είχαμε στο ελληνικό κόμμα, δεν ήταν εκλογική με φέρε. Παρουσιάζω το βιβλίο, έτυχε. Το βιβλίο έχει λίγο πιο interaction, έχει λίγο πιο πλάκα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Ο Κυριάκος με το gov.gr και όσα έκανε το Υπουργείο του και μαζί, γιατί πολλά τα έχουμε κάνει μαζί τα δύο Υπουργεία, αυτό το χρονικό διάστημα απέδειξε πόσο οι ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να γλιτώσουν χρόνο και χρήμα και αυτό αποτιμάται σε χρήμα του κράτους. Αποτιμάται τελικά σαν ανάπτυξη. Γιατί όταν δεν έχεις να χάσεις χρόνο να πας σε μια ουρά και μπορεί να δουλεύεις εκείνο το διάστημα και να κάνεις την εργασία σου, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα κατά άτομο. Όταν σε επενδύτης καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να πάει σε 200 γραφεία, αλλά μπορεί να τα κάνει από το κινητό του, επιλέγει ευκολότερα να θες στην Ελλάδα. Άρα η ψηφιακή μετάβαση του δημοσίου τομέα των τελευταίων τριών ετών έχει ήδη συμβάλει θετικά στο ΑΕΠ. Και μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε δεσμεύσει χρήματα για να ολοκληρώσουμε και να επιταχύνουμε αυτή τη ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα όμως, αυτό που δεν έχει γίνει ευθέως αντιληπτό, σε όσους ασχολούνται λέει, με αυτό το θέμα, είναι ότι έχει γίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό πολύ ταχύτερη ψηφιακή μετάβαση του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί μέσα στην πανδημία, οι επιχειρήσεις εκείνες που ήταν από πριν ψηφιακά έτοιμες, έχοντας φτιάξει e-shop και συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής παραγγελιών και πωλήσεων, μπορούσαν πολύ γρήγορα να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να κερδίσουν και πελατολόγια που δεν είχαν. Αγοράζαμε ηλεκτρονικά. Σωστά. Ενώ οι επιχειρήσεις που αυτό δεν το είχαν κάνει καθόλου, δυστυχώς οι περισσότερες στην Ελλάδα, ή τελικά δεν κατάφεραν να το κάνουν και πάθανε δυστυχώς ζημιά, ή τρέξαν οι περισσότερες και το κάνανε. Εκεί ήρθε και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να θυμάστε, είχαμε βγάλει και λεφτά και του δώσαμε και πήγε πολύ καλά το πρόγραμμα γι' αυτό το λόγο. Ώστε σήμερα, ενώ όταν πριν την πανδημία είχαμε μόλις το 17% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου να έχουν e-shop, σήμερα αυτό έχει ξεπεράσει το 50%. Αλήθεια, Υπουργέ, σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα που πια μπορούμε να πάμε και με φυσική παρουσία στα μαγαζιά. Οι διαδικτυακές αγορές όμως τις συνηθίσαμε πολύ και είναι και εύκολες. Συνεχίζονται στον ίδιο ρυθμό οι ψηφιακές αγορές. Δεν είναι στο ύψος που ήταν όταν είχαμε την νομική καραντίνα. Αλλά είναι μεγαλύτερες σε σχέση με πριν. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερες από πριν. Είναι διπλάσιες από πριν. Διπλάσιες. Γιατί είναι διπλάσιες? Γιατί είναι διπλάσιες και τριπλάσιες οι επιχειρήσεις που έχουν πια αυτή την υπηρεσία. Σωστά. Γιατί είχατε δώσει κίνητρα και χρηματοδότηση. Σωστά. Το ψηφιακό κατάστημα είναι άλλο ένα κανάλι πώλησης. Είναι σαν να έχεις άλλο ένα επιπλέον κανάλι πώλησης. Αυτό είναι το ψηφιακό κατάστημα. Σαν να έχεις άλλο ένα κατάστημα. Αυτό είναι. Τώρα που το κατάλαβαν και οι πελάτες και οι επιχειρηματίες, ανοίγουμε και στην Ελλάδα αυτόν τον κόσμο, ο οποίος θα φέρει κατά ένα μου πολλές πωλήσεις στους εμπόρους. Δηλαδή θα είναι πολύ πράγμα. Και μάλιστα στην ΕΣΕ, που ήμουν μαζί του από δύο εβδομάδες με τον κύριο Καρανίκα, κάναμε και ειδική κουβέντα για το πώς το νέο έτος θα βγάλουμε ειδικά προγράμματα, μια και μιλάμε για τις έξυπνες πόλεις, και αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια των έξυπνων πόλεων, των Δήμων πια, αλλά των καταστημάτων που είναι μέσα σε κάποιους Δήμους, όπου θα έχουν ψηφιακά καταστήματα live. Δηλαδή θα μπορεί να μπαίνει σε ένα κατάστημα, ας πούμε, 50 τετραγωνικών,
Και να σου πει ψηφιακέ βιτρίνε θα αντιστοιχούσαν σε προϊόντα 5.000 αγωνικών. Αυτό πότε θα το δούμε. Και να γυρνά με το χεράκι σου την οθόνη και να γυρνά τα παπούτσια που θα ήταν, α πούμε, σε μια αλυσίδα. Πότε θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Είμαστε σε κουβέντα με την ΕΣΕ τώρα. Θα βγάλουμε στο νέο έργο, θα βγουν και προγράμματα τέτοια για το ψηφιακό λιανικό εμπόριο. Ωραίο. Θα βοηθήσουμε πολύ γι' αυτό. Ένα έργο που για μένα. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι. Μπορεί να δει ψηφιακά με ένα παπούτσι τρισδιάστατο στο κατάστημα. Στο ελληνικό που παλέψατε πολύ αυτό για το θα έλεγα. Ελληνικό. Αυτό θα έλεγα. Θα του λέγα ότι είναι ένα έργο. Κάνει όλα εκεί. Φέρει τη σφραγίδα του Άδημου του Γεωργία και είχε και αντιπολίτευση τον κυνηγητή. Νομίζω ότι η θέμα. Κατερίνα Παναγωπούλου δίνει περισσότερο το πρόσωπό τη με το ελληνικό. Ναι, εντάξει, δεν είμαι ειλικρινή. Δεν το συζητάμε. Αλλά, πάστε, είναι ένα έργο το οποίο όμως πραγματικά δώσατε αγώνα για να γίνει υπουργέ. Και εκεί θα έχει τέτοιες εφαρμογές. Και είναι, θα έλεγα, θα είναι ο ορισμός της έξυπνης πόλης. Έτσι, δηλαδή, λοιπόν, όλο αυτό σχεδιάζεται από το μηδέν. Λοιπόν, το ελληνικό είναι ένα. Πολλοί όμως δεν έχει καταλάβει τι είναι. Νομίζω ότι είναι ένα απλό real estate project ή απλώς ένα τουριστικό project. Το ελληνικό δεν είναι αυτό το πράγμα. Το ελληνικό είναι η πρόταση για την πόλη του μέλλοντος. Η φιλοδοξία της εταιρείας Λάμδα είναι να γίνει η πιο σύγχρονη πόλη του κόσμου, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες βιώσιμης ανάπτυξης, χρήσης πράσινης ενέργειας μέσω του net metering, ψηφιακών διαμερισμάτων και λειτουργίας έξυπνων σπιτιών, ενεργειακής εξοικονόμησης, διαχείρισης των υδάτων κτλ., που θα καταστήσουν αυτή την πόλη στο ελληνικό την πιο προηγμένη τεχνολογικά πόλη του κόσμου. Δηλαδή η Ελλάδα πάει με το ελληνικό να περάσει στην πρώτη ταχύτητα πάνω από τα πρώτα που γίνονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία ή ξέρω στη Σιγκαπούρη. Έχω εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Έχει και όραμα και γνώση και δύναμη για να το κάνει. Έχει και τα χρήματα, διότι πήγαν θετικά καλά οι πωλήσεις των ανακινήτων, άρα είναι τα ταμεία του γεμάτα. Έχουν λοιπόν το όραμα αυτό. Εμείς θα είμαστε πάνω. Και τους βοηθάμε και θα τους βοηθάμε. Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου είναι ένας εξαιρετικά ικανός μάνατζερ για να κάνει αυτό το πράγμα να συμβεί. Και είμαστε σε επαφή σχεδόν καθημερινή για την πρόοδο αυτού του project, το οποίο όταν πλέον θα πάρει σάρκα και οστά. Δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας, Υπουργέ. Πιστεύω ότι οι Έλληνες όλοι θα είναι πάρα πολύ περήφανοι και ακόμα και αυτοί που ήταν αντίθετοι στο έργο γιατί θα καταλάβουν ότι κάνανε λάθος. Υπουργέ, γιατί δέχτηκε πιστεύετε τόσο πόλεμο αυτό. Όλα. Δεν υπάρχει κανένα έργο στην Ελλάδα που να μην είναι δεχτεί πόλεμο. Θα σα πω το πιο κλασικό. Λόγω παράδειγμα. Του μεγέθους του λόγου, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ο αείμνηστος καπετάνιος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, όταν πάει να κάνει το Κώστα Ναβαρίνο, χρειάστηκε 28 χρόνια δικαστήρια και να συγκεντρώσει 10.000 υπογραφές από τις δημόσιες υπηρεσίες να κερδίσει ΣΤΕ κτλ. Και τώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πίνει ο κόσμος της Μεσσηνίας ήταν αντίθετος στον Κώστα Ναβαρίνο. Και ήταν, είχε διαδηλώσεις, φασαρίες, δικαστήρια, τα είχε όλα. Έγινε τον Κώστα Ναβαρίνο. Το Κώστα Ναβαρίνο, που πια μεγαλώνει και τώρα ερευνήθηκε και γνωρίζει πάνω κτλ., τράβηξε όχι την Καλαμάτα, όχι την περιοχή του Κώστα Ναβαρίνου, όχι μόνο τη Μεσσηνία, αλλά όλη την Πελοπόννησο και την έκανε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Πριν το Κώστα Ναβαρίνο, στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας το χρόνο πήγαιναν περίπου 78 πτήσεις, τσάρτερ. Σήμερα που μιλάμε, στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας πήγαιναν το χρόνο περίπου 3.500 πτήσεις. Προσέξτε το πιο σημαντικό. Από τις 3.500 πτήσεις, η για το Κώστα Ναβαρίνου είναι 1.100. Έχει δημιουργήσει δηλαδή. Δηλαδή οι άλλες 2.300. 2.400 είναι κτίσεις για την υπόλοιπη Μεσσηνία και την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Δηλαδή τράβηξε το Κώστα Ναβαρίνο όλη την Πελοπόννησο μπροστά. Τώρα στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, στον ίδιο νομό Μεσσηνίας που πριν από 28 χρόνια πολεμάγαν τους Κωνσταντακόπουλους να μην το κάνουν, το 92% λοιπόν, υπέρ. Είναι απόλαυση να έχουμε τον Το ίδιο θα γίνει στο ελληνικό. Έχουμε και τους φίλους μας εδώ. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση, έχουμε κάποιον που να θέλει να κάνει ερώτηση. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω με βάση τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος. Από πού είστε κι εσείς? Λέγομαι Τσεσμελή Σαντός και είμαι από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μάλιστα. Θα μπορούσε να υπάρξει σημεία επαναγεμίσματος γάλακτος και νερού ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν μπουκαλάκια πλαστικά και να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να τελειώσουμε με τις συσκευασίες οι οποίες είναι κοστοβόρες ενεργειακά? Ωραία ερώτηση. Οικολογική συνείδηση λέγεται αυτό. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ψηφίσει ήδη ειδικό νόμο για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού και έχει βάλει κριτικό τέλος για τα πλαστικά, ακριβώς γιατί θέλουμε να πάμε γρηγορότερα σε ένα κόσμο με λιγότερα πλαστικά. Αυτό το λέμε θεωρητικά και πρέπει να σου πω ότι δεν ήταν και εύκολη η πολιτική απόφαση αυτή, γιατί αρκετά συμφέροντα εφήγησαν από αυτή την απόφαση και πολλές επιχείρησεις, όλα τα εστιατόρια παραδείγματος χάρη, έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο περιβάλλον και να πληρώσουν το επιπλέον τέλος της χρήσης πλαστικού. Άρα αυτό που λέτε είναι κάτι που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το έχει βάλει ήδη μπρος και με
κάποια επίπτωση στην οικονομία. Δεν είναι δωρεάν όλο αυτό, έχει κάποιο βάρος. Όμως αποφασίσαμε ότι για να δώσουμε ένα μέλλον καλύτερο στα παιδιά μας, αυτό έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Όπως και εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εγκρίναμε ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε μια πολύ γνωστή εταιρεία που ασχολείται με τον καθαρισμό των θαλασσίων υδάτων από τα πλαστικά, ώστε να μπορεί να μαζεύει τις ελληνικές ακτές πλαστικά από το βυθό που δυστυχώς είναι γεμάτες ελληνικές ακτές και να καθαρίζει από δίκτυα πλαστικά, από μπουκάλια πλαστικά, από οτιδήποτε πλαστικό. Άρα αυτό έχει προχωρήσει. Το να μου πει ένα χρονοδιάγραμμα που αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, δεν είμαι ο ειδικότερος και δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί σε ένα βαθμό κάποια πλαστικά θα παραμείνουν. Δεν μπορεί να πας σε μηδέν χρήση πλαστικού. Όμως πιστεύω ότι αυτά τα τρία χρόνια κάναμε πολύ μεγάλη πρόοδο και αν συνεχίσουμε σε αυτούς τους ίδιους ρυθμούς, σε 10 χρόνια η Ελλάδα θα είναι πολύ πιο καθαρή χώρα. Γιατί η χρήση πλαστικού δεν είναι μολύνει γενικά. Δάση, ύδατα, τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ, που ήσασταν εδώ. Αυτό ήτανε. Θέλατε κι άλλο, ε. Μας πήρε η κουβέντα και φύγαμε και λίγο από την τεχνολογία. Αλλά είναι τόσα τα θέματα τα ανοιχτά τα δικά σας. Πόσο γρήγορα. Ευχαριστηθήκαμε την κουβέντα. Δεν είπαμε μεταξύ μας για τα μνημόνια. Εσείς μας είχατε πει ότι θέλετε να φύγετε, φύγετε νωρίς. Θέλω να πάω στη Βουλή, αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Την επόμενη φορά στο επόμενο συνέδριο σας περιμένουμε με χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Αν ψηφίζει κάποιο στη βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα, όποιο κόμμα του, υπάρχει κάποιο μια... στο βόρειο τομέα. Βάλτε φύζει κανεί στο βόρειο τομέα και να διασπαστεί. Όχι κόμμα, δεν θα μα πείτε κόμμα. Βόρειο τομέα. Αν είναι στο βόρειο τομέα. Χαλάνδρη, Μαρούσι, Κυβισιά πάνω. Έτσι. Δυτικά είστε εσεί, δεν είστε ψηφοφόρο του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν πειράζει. Χωρί να ψηφοφόρο. Παρακολουθούν και διαδικτυακά υπουργεία, οπότε. Πάμε σε διαφημίσει και περισσότερο Γεωργιάδη σύντομα. Εντάξει, να είστε καλή επιτυχία. Γεια σα.